Λοιπόν, τα λέγαμε για στην αρχή να φωταγωγηθεί η πόλη, αλλά υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτό που πετυχαίνει ο Άρης και υπάρχει και καμιά καλή είδηση να την ακούσει ο κόσμος του. Να ξεμπερδέψουμε αρχικά αυτό το θέμα με τον Μωρόν που λέγατε προηγουμένως. Καθώς ήταν απόψε στο γήπεδο και ο πατέρας του και ο μάνατζέρ του, αύριο, όπως όλα δείχνουν, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο ο Λορέν Μωρόν μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Θα εισπράττει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του Άρη. Βεβαίως. Και θα ησυχάσει τροποντινά, δεδομένου ότι από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα υπήρχε μια ανησυχία τι θα γίνει με τον Μωρόν, πού θα πάει, ποια μεταγραφή θα κάνει. Τώρα πλέον φαίνεται πως το έχει πάρει απόφαση ο Τσαμίνης στον Άρη, ότι είναι ικανοποιημένος εδώ. Και αύριο αναμένονται πλέον ανακοινώσεις με την μονιμοποίηση του Μωρόν για τα επόμενα 3 χρόνια στην ομάδα των Κιτρίνων. Προβλέπεις να ζεσταθεί και ο κόσμος, γιατί το γήπεδο δεν, παρότι είναι πρώτο. Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα, Γιώργο, διότι πράγματι ο Άρης πάει από το καλό στο καλύτερο. Είναι πρώτος στη βαθμολογία, κερδίζει ντέρμπι όπως αυτά κόντρα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά, ο κόσμος δεν γεμίζει το κλεάν της Βικελίδης. Αντίστοιχες περιπτώσεις, ακόμα και όταν δεν ήταν πρώτος, ακόμα και όταν πάλευε για την έξοδο στην Ευρώπη, ο κόσμος ζεσθενόταν και γέμιζε το κλεάν της Βικελίδης. Τώρα, απόψε, το γήπεδο με την Καλλιθέα δεν ήταν γεμάτο, παρότι έχουν προηγηθεί αυτές οι νίκες. Είναι ένα ζητούμενο, είναι ένα ερωτηματικό αυτό, η απουσία εντός εισαγωγικών μαζικά του κόσμου του Άρη στο γήπεδο. Σου προτείνω να φύγουμε από το κλεάν της Βικελίδης και να πάμε στο Καφτατζόγλιο.